Μην πας βαρκούλα στα ανοιχτά. Κείμενο αφήγηση, Κατερίνα Γαγανέλη. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα πανέμορφο μικρό λιμανάκι στην Κάλυμνο, ζούσε μια βαρκούλα μικρή. Τόση δά ήταν σε σχέση με τα καΐκια, τις λάτζες και τα άλλα πλεούμενα που έδαινα δίπλα της. Και έβρισκαν καταφύγιο στο ίδιο λιμάνι. Αφού καμιά φορά σήκωνε λίγο την πλώρη της και πάλι δεν μπορούσε να δει ολόκληρες τις μεγάλες βάρκες. Αλήθεια, ήταν πολύ μικρή. Η Πανωρέα, έτσι βαφτίστηκε η βαρκούλα μας από τον καπετάνιο μας, προέκυψε έπειτα από μια μεγάλη παραγγελία που έκανα στον Κυρσταμάτη. Παλιός ναυτικός ο καπετάνιος είχε φάει τα χρόνια του στη θάλασσα. Βουτυχτής φουγκαράς, ξακουστός όλη την Κάλυμνο. Είχα να το λένε στο νησί για το πόσο ρυψοκίνδυνος ήταν. Όμως συμβαίνουν και ατυχήματα. Έτσι κάποια μέρα ο Κυρσταμάτης τύπησε και δεν μπόρεσε να ξαναβουτήξει για σφουγγάρια. Με βαριά καρδιά ανέλαβε το καρνάγιο του παππού του και κατάφερε να μεγαλώσει την οικογένειά του. Τέτοια δουλειά όμως σαν την τωρινή, τόσο μεγάλη, ένα τεράστιο σκάφος, είχε πολλά χρόνια να έρθει στο καρνάγιο. Όλοι κάτι μικροεπισκευές έκανε στα παλιά καΐκια. Γι' αυτό λοιπόν μερακλώθηκε και έψαξε παντού να βρει τα πιο ανθεκτικά ξύλα, τους πιο μεγάλους κορμούς, και άρχισε να δουλεύει το σκάφος. Πολύ σκληρή δουλειά. Αλλά μαθημένο το αφεντικό, έξινε, έτριβε, μπογιάτιζε και όλες αυτές τις ώρες σιγοτραγουδούσε. Σαν τελείωσε, έμεινε και ο ίδιος να κοιτάζει με θαυμασμό το έργο του. Αύριο θα ερχόταν και τα άλλα μαστόρια και επιτέλους το νέο πλεούμενο θα άρχιζε τα ταξίδια του. Γυάλιζε στο φως του ήλιου αυτό το πανέμορφο σκαρί και ο Κυρσταμάτης το ζήλεψε. Κοίταξε γύρω του και είδε ότι του είχαν μείνει αρκετά ξύλα για να φτιάξει μια μικρογραφία του και χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, ξεκίνησε να σκαλίζει και να μαστορεύει. Νύχτα μέρα δούλευε, με πολύ αγάπη και μεράκι, και 4 μέρες μετά πήρε το πιο λεπτό του πινέλο και έγραψε στο πλάι της βαρκούλας το όνομά της. «Πανωρέα, έτσι θα σε φωνάζω και θα σε χαζεύουν όλοι στο νησί», είπε στη βαρκούλα μας. Και εκείνη, σαν από θαύμα, κατάλαβε ακριβώς τι της είχε πει και κορδώθηκε λίγο παραπάνω. Μακάρι να μπορούσε να του πει ότι η αγάπη που της έδωσε και η φροντίδα της έδωσαν και φωνή και μπορούσε να καταλαβαίνει και να μιλάει. Τέντωσε ψηλά τα γυαλιστερά κουπιά της, κοίταξε την αντανάκλασή της μέσα στο νερό και από τη χαρά της πλατσούρισε με το ένα κουπί και έκανε μουσκιο με τον Κυρσταμάτη. Γέλασε εκείνος. Τη σκέπασε και έφυγε να πάει να κοιμηθεί. Χρειαζόταν και οι δυο τους ξεκούραση μετά από τόση πολλή δουλειά. Την επομένη το πρωί, η Πανωρέα άκουσε φωνές στο λιμάνι και τίναξε από πάνω του στο μουσαμά. Είδε πολλά παιδιά και κόσμο και τον Παπαδημήτρη να ψέλνει μπροστά από ένα τεράστιο καράβι. Πω, πόσο μεγάλο ήταν! Άκουσε να λένε πως έκαναν εγγένεια, γι' αυτό είχε και πολλά φαγητά και μπαλόνια. Στην περίπτωσή της πάντως, κανένας δεν έκανε εγγένεια. Κοίταζε και ξανακοίταζε το μεγάλο καράβι. Χωρούσε τουλάχιστον 100 άτομα επάνω, ενώ στην Πανωρέα με το ζόρι θα έμπαιναν 5 και 7 παιδιά. «Σιγά, σκασίλα μου», σκέφτηκε η βαρκούλα μας. «Ούτε που με νοιάζει». Και όντως, δεν την ένοιαζε. Φρόντιζε ο Κυρσταμάτης να της χαρίζει υπέροχη συντροφιά. Κάθε μέρα φόρτωνε πάνω στη βαρκούλα μας παιδιά και τα πήγαινε να κολυμπήσουν σε μια παραλία που δεν πάει ο δρόμος. Έρε βουτιές και γέλια που έκαναν τα πλητσιρίκια. Πρώτη και καλύτερη από όλες η εγγόνα του καπετάνιου, η Μαρίνα. Κολυμπούσε σαν δελφίνη και έκανε βουτιές από όλες τις μεριές της Πανωρέας. Πόσο όμορφα περνούσαν. Τα γέλια τους και οι φωνές τους έφταναν μέχρι τη χώρα του νησιού. Και εκεί οι άλλοι νησιώτες τους καμάρωνε και γελούσαν και εκείνοι μαζί τους. «Χαρά στο κουράγιο σου, βρε Σταμάτη», του έλεγαν. «Κάθε μέρα να κουβαλάς τόσα παιδιά πέρα δόθε». «Τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ κλέβω από τα παιδιά τη νιώτη και τη φρεσκάδα τους. Αφήστε που αγαπάω και αυτή τη βαρκούλα τόσο πολύ που αν μπορούσα θα κοιμόμουν πάνω της κάθε βράδυ». «Πω, πως καμάρωνε η βαρκούλα μας». «Καμάρωνε πολύ. Όμως θύμωνε και κάποιες φορές. Να, όπως τότε που κορόιδευα τον Κυρσταμάτη για την τεράστια βάρκα του». Κάτι νεαροί του λέγανε ότι ούτε μέχρι τη Σημαδούρα δεν θα καταφέρει να φτάσει και δώσ' του γέλια. Δεν απάντησε ο καπετάνιος μας, μόνο τη χάιδεψε και της μουρμούρισε. «Ας τους να λένε, ομορφούλα μου, από ζήλια τα λένε, τη δουλειά μας εμείς». Πιο πολύ της άρεσε το περνούσε το καλοκαίρι και ξεκινούσαν τα σχολεία. Άδειαζε τότε το νησί από κόσμο
και περούμενε πώς και πώς να αρχίσουν τα δρομολόγια για την Ίσο Τέλενδο. Τα τελευταία 2 χρόνια πήγαινα και έφερα μια όμορφη δασκάλα που πήγαινε με μεγάλη χαρά να μάθει γράμματα στα λίγα παιδιά που ζουν στο νησάκι. Τα κατάφερε και έκανε τελικά και ταξίδι πιο μεγάλο από τη Σημαδούρα και σκουραζόταν λίγο παραπάνω. Σημασία έχει ότι τα κατάφερε. Και έτσι περνούσε ο καιρός, με την Πανωρέα να κάνει πιο μεγάλα όνειρα. Όλα καλώς ήταν καμωμένα και πολύ ήσυχα όμως. Και κάποια στιγμή παρέθηκε. Ήθελε να πάει στα πολύ βαθιά νερά, εκεί που το χρώμα της θάλασσας από γαλάζιο γίνεται μολυβί. Εκεί που στο βυθό κολυμπούσαν μεγάλα ψάρια και όχι μόνο αθερίνες, γαβράκια και καβούρια. Μια φορά πήγε να κάνει το παράπονό της σε μια λάτζα που ήρθε και άραξε δίπλα της και έπιασα την κουβέντα. «Για πες εσύ που είσαι τόσο μεγάλη, πώς είναι να κολυμπάς σε τόσο βαθιά νερά?» ρώτησε με ανυπομονησία η Πανωρέα μας. «Κοίτα, εκεί έξω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ειδικά σε βρήκα μια φουρτούνα. Εμένα με φορτώνουν και πολύ και νομίζω ότι δεν θα αντέξω για πολλά χρόνια ακόμα. Ένα σκαρί ξύλινο είμαι, τι φαντάζονται πια, ότι θα αντέξω για πάντα? Να, τα βλέπεις εκεί στην άλλη άκρη του λιμανιού τα ξεπεσμένα σκάφη? Τα τρώει το νερό και η αλμύρα. Όμως, για να έχουμε καλό ρώτημα, εσύ τι θες και με ρωτάς?» «Ε πώς, να μην ξέρω?» «Μικρούλα δεν είσαι για τέτοια πράγματα. Με το πρώτο μεγάλο κύμα θα του μπάρεις καημένη.» «Αμπά, και γιατί παρακαλώ να του μπάρω?» «Κύμα είναι, ψηλά θα με σηκώσω και θα ξανακατεύω. Όλα πια νομίζετε ότι τα ξέρετε εσείς οι ψηλοί και μεγαλύτεροι. Τέλος πάντων, συγγνώμη που σε ενόχλησα», απάντησε θυμωμένη η βαρκούλα μας. «Έλα εδώ βρε μικρή βαρκούλα, Πανωρέα σε είπαμε. Δεν στο είπα για να σε θυμώσω, ούτε για να σε προσβάλλω για το μέγεθός σου. Έλα, μη μου κρατάς μούτρα. Στο είπα γιατί δεν έχεις βγει σε πολύ άγριες θάλασσες και δεν ξέρεις. Εδώ βρε δε θυμάσαι το περασμένο χειμώνα που ούτε το επιβατικό δεν μπόρεσε να δέσει γιατί είχε πολύ φουρτούνα στα μέρη μας?» «Εντάξει, εντάξει, σε ευχαριστώ, δεν χρειάζομαι άλλες πληροφορίες», απάντησε πεισμωμένη Πανωρέα και γλιτστρώντας απαλά πάνω στο νερό, απομακρύνθηκε από κοντά της. «Πόσο ξυπασμένη αυτή η λάτζα», σκεφτόταν, και όλο και φούντωνε η επιθυμία μέσα της να το σκάσει, να πάει στα βαθιά μολυβένια νερά και να αποδείξει σε όλους ότι μπορεί να τα καταφέρει και να επιστρέψει στο λιμανάκι τους νικήτρια. Σκεφτόταν όλα τα πλεούμενα να την κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό, τον πρόεδρο και το δάσκαλο του νησιού να τη χειροκροτάνε και τον κυρσταμάτη να δακρύζει από περηφάνεια για τη μικρή του βαρκούλα. Με τούτα και με εκείνα το αποφάσισε. Το μεσημεράκι που όλοι θα πήγαιναν στα σπίτια τους, εκείνη θα λυνόταν όπως είχε μάθει να κάνει πολύ καιρό τώρα και θα έφευγε. Την προβλημάτισε λίγο που έβρεχε, αλλά και πάλι, πρώτη ή τελευταία φορά ήταν που θα την ξέπλαινε η βροχή. Ούτε τα μπουμπουνιτά που ακουγόταν από μακριά στάθηκαν ικανά να την αποτρέψουν από την τολμηρή απόφασή της. Πράγματι λοιπόν, μόλις όλα στο λιμάνι ησύχασαν, εκείνη έλυσε το μικρό σκοινί που είχε για κάβο και σιγά σιγά βγήκε έξω από το λιμανάκι. Χρησιμοποίησε και τα κουπιά της για να βγει πιο γρήγορα, μην τη δει κανένα μεγάλο καίκι και αρχίσει να χτυπάει τις κόρνες του. Και τελικά τα κατάφερε. Μάζεψε τα κουπιά της και άφησε τα κύματα να την πηγαίνουν πάνω κάτω. Πόσο της άρεσε αυτή η αίσθηση ελευθερίας. Όμως δεν κράτησε για πολύ. Ξαφνικά σηκώθηκαν μεγάλα κύματα και η Πανωρέα παρασύρθηκε από αυτά. Δεν κατάλαβε για πότε βρέθηκε ανάποδα μέσα στο νερό. Και όταν είδε πόσο μαύρο είναι, σκέφτηκε όλα αυτά τα ψάρια που λαχταρούσε να δει από κοντά. Πού να κρύφτηκαν άραγε? Τρόμαξε πάρα πολύ. Χοντρά δάκρυα φόβου γλίστρησαν και αυτά μαζί με το νερό της βροχής στα φουρτουνιασμένα κύματα που τη χτυπούσαν αλίπητα. Έχασε το ένα κουπί της από την προσπάθεια να κολυμπήσει τα ρηχά. Στο νου της ήρθαν όλα όσα άκουγε όλα αυτά τα χρόνια για τις τρικυμίες, τους ανέμους που αποφασίζουν να φυσήξουν όπως θέλουν και να σε πάνε εντελώς μακριά από τον προορισμό σου. Ένα μεγάλο κύμα την ξαναγύρισε στην κανονική της θέση. Είχε αρχίσει να νυχτώνει και από πολύ μακριά είδε τα φωτάκια του νησιού να αναβοσβήνουν. Ξαναγέμισαν δάκρυα τα μάτια της. Και σκέφτηκε τον αγαπημένο του καπετάνιο που δεν θα ξανάβλεπε ποτέ. Θυμήθηκε ένα τραγούδι που έλεγαν τα παιδιά το καλοκαίρι και άρχισε να το σιγοτραγουδάει. «Πάνω στο κύμα σε μια βάρκα πλέω μοναχή,
και ξαφνικά ήρθε φουρτούνα να με βρει. Χαμένη έκλαψα και είπα, Θεέ μου, γιατί? Κάθε ελπίδα πια για μένα είχε χαθεί. Πόσο μετάνιωνε για την απερισκεψία της. Πόσο θα ήθελε να γυρίσει το μικρό της λιμανάκι και να μην ξαναφύγει ποτέ ποτέ από εκεί. Αυτό είναι τελικά η μανία της φύσης που άκουγε το καπετάνιο να λέει. Πλέον ήταν σίγουρη ότι από λεπτό σε λεπτό ένα μεγάλο κύμα θα την κατάπινε μαζί του στο βυθό και θα τελείωνε τόσο άδοξα η ζωή της. Τα πελώρια κύματα νόμιζε ότι έφταναν μέχρι τον ουρανό και εκείνη δεν έβλεπε πλέον καθόλου στεριά. Έκλεισε τα μάτια της. Κάποια στιγμή ένα φως την τύφλωσε. Δεν ξεχώρισε όμως το μεγάλο σκάφος που την πλησίασε. Τα μεγάλα φώτα έγιναν πιο δυνατά και έπεσαν πάνω της. Τότε κατάλαβα ότι μάλλον ήρθαν για εκείνη. Άρχισε η βαρκίσια καρδούλα της που ήταν κάπου βαθιά κρυμμένη στο βρεγμένο ξύλο να χτυπάει δυνατά από χαρά. Και όταν είδε και τον καπετάνιο της να στέκεται στην άκρη του σκάφους, ξεκίνησε να φωνάζει «Βοήθεια» και να κλαίει λίγο πιο δυνατά για να ακουστεί. «Μικρή μου πανωρέα, αχ πόσο με τρόμαξες! Νόμιζα ότι δεν θα σε ξαναδώ ποτέ», είπε ο καπετάνιος και σκαρφάλωσε πάνω της, με κίνδυνο να το πετάξουν και αυτό τα κύματα στη θάλασσα. Τα κατάφερε όμως και από το μεγάλο σκάφος του έδωσαν ένα ακόμα κουπί και ξεκίνησε με μεγάλη προσπάθεια και κόπο να κοπηλατεί προς ένα πάνεμο σημείο στο νησί. Όταν τα κατάφερα, τη χάιδεψε και της μίλησε τρυφερά. «Μικρή και όμορφη βαρκούλα της καρδιάς μου, σε έφτιαξα με πολύ αγάπη και θα στεναχωριόμουν αφόρητα αν σε έχανα. Έχεις δίκιο όμως. Δεν σκέφτηκα ποτέ να σου μιλήσω για το μυστήριο που λέγεται θάλασσα. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα θελήσεις να φύγεις μακριά μου. Και αφού το ήθελες τόσο πολύ, γιατί δεν μου το ζήτησες? Θα ξεκινούσαμε μαζί αυτό το ταξίδι, αλλά με τους σωστούς ανέμους, και θα έχεις και μένα στο πλευρό σου. Ήταν πολύ τολμηρό και ρυψοκίνδυνο αυτό που έκανες». Την κοίταξε λίγο πιο αυστηρά και η βαρκούλα μας κατέβασε τα μάτια της από ντροπή. «Η θάλασσα, μικρή μου, είναι μυστήριο πράγμα. Όταν είναι γαλήνια σε μαγεύει. Όταν όμως οργίζεται, δεν υπάρχει σκαρί και άνθρωπος που δεν τρομάζει με την αγριάδα της. Κάνει πλοία τεράστια να μοιάζουν με χάρτινες βαρκούλες. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μη δοκιμάσεις ξανά κάτι τέτοιο. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για όλα». Σήκωσε το βλέμμα της και τον κοίταξε. «Πρέπει να μάθεις, μικρή μου, να είσαι ευχαριστημένη με αυτά που μπορείς να κάνεις. Και να σου πω και κάτι. Δεν είναι λίγα. Έχεις αναρωτηθεί πόσα παιδιά περιμένουν πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι για να τα πας βόλτα? Έχεις σκεφτεί πόσο χαρούμενη είναι η δασκάλα μας που την πηγαινοφέρνεις? Ο Παπαδημήτρης που τον πηγαίνει στον προφήτη Ηλία να ανάψει τα καντήλια? Μόλις ξημερώσει και πέσει ο αέρας, θα γυρίσουμε στο λιμανάκι μας και ελπίζω από εδώ και στο εξής να έχεις καταλάβει». Δεν μιλούσε η πανωρέα. Είχε φωλιάσει όσο πιο βαθιά μπορούσε μέσα στη σπηλιά που βρήκε καταφύγιο και έκλεισε τα κουπιά της γύρω από το καπετάνιο. Πλέον ήξερε που ανήκει.